Γεια σας και καλό μήνα, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου και σε ακόμα ένα βίντεο με empties, δηλαδή άδειες συσκευασίες από προϊόντα που χρησιμοποίησα μέχρι τέλους, οπότε σήμερα θα έχω την ευκαιρία να σας δείξω αφενός ποια είναι αυτά και αφετέρου να σας πω πόσο πολύ τα αγάπησα και αν θα τα ξαναγοράσω. Αν θέλετε να τα μάθετε όλα αυτά, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, να σας πω ότι εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και με βοηθάει πάρα πολύ αν γραφτείτε στο κανάλι μου αυτή τη στιγμή, πατώντας το κουμπί subscribe ή εγγραφή αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη για τον ήχο, φαντάζομαι ότι μπορεί να ακούγονται διάφορα πουλάκια, διάφορα παιδάκια, είναι πρωτομαγιά σήμερα, καλό μήνα ξανά, και όλοι έχουν βγει στους δρόμους όπως καταλαβαίνετε και κάνει και απίστευτη ζέστη, οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γυρίσω βίντεο με τα παράθυρα κλειστά. Και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Έχω επιστρατεύσει και το μικρόφωνο που κάνω τις εκπομπές στο ραδιόφωνο για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ήχου και ελπίζω να το καταφέρω. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσω με αρωματικά χώρου και όχι με μακιγιάζ skincare. Θα τα αφήσω αυτά για τη συνέχεια. Να σας πω ότι ένα από τα αγαπημένα μου αρωματικά. Έπρεπε να περάσεις τώρα. Ένα από τα αγαπημένα μου αρωματικά είναι από την εταιρεία Repertoire και αυτά τα Rattan Sticks μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί δεν χρειάζεται καθόλου να τα κουνάω και να τα αναποδογυρίζω, αλλά έχουν φοβερή διάρκεια στο αρωμά τους μέχρι να τελειώσει το υγρό και να εξατμιστεί. Είναι η μυρωδιά Chantal Fay και τα έχω αγοράσει από ένα κατάστημα στο Χαλάνδρι που έχει μάλιστα πάρα πολλές μυρωδιές και ένα κατάλογο τον οποίο μπορείτε να δείτε και να δείτε το κάθε μπουκαλάκι τι αρώματα περιέχει, που λέγεται Madame Coco, not sponsored, μου άρεσαν πάρα πολύ. Πάμε σε κερί, κάνω μια έρευνα τώρα τελευταία για το ποια κεριά μπορεί να είναι vegan, ποια κεριά είναι καλύτερα να καίμε και πιο υγιεινά για εμάς, γιατί διαβάζω ότι αυτά που περιέχουν παραφίνη είναι πάρα πολύ ανθυγιεινά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το συγκεκριμένο είναι από ένα blend σόγιας και το έχω κάψει μέχρι τέλους όπως βλέπετε. Αν ξέρει κάποιος τον τρόπο να ξεκολλήσω αυτό που έχει μείνει από τον πάτο, θέλω να μου τον γράψει στην περιγραφή. Δοκίμασα να το βάλω στην κατάψυξη, δεν έπιασε, ίσως εγώ κάτι δεν έκανα σωστά. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο το αγόρασα από το σούπερ μάρκετ και έχω πάρει και άλλες μυρωδιές. Willow Lane είναι η εταιρεία και Lavender and Vanilla η μυρωδιά του και εγώ οτιδήποτε περιέχει λεβάντα, παιδιά, το ερωτεύομαι στο λεπτό. Μυρίζει ακόμα και τώρα που έχει καεί σχεδόν όλο ανοίγοντας το βαζάκι. Μ' αρέσει που έχει το καπάκι αυτό που όταν δεν το χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει στη μυρωδιά να αποδράσει. Αν θέλετε βέβαια το αφήνετε και ανοιχτό και πραγματικά όταν περνάτε από δίπλα σας έρχεται μια μυρωδιά. Και η βανίλια είναι και πάρα πολύ έντονη στο συγκεκριμένο. Εάν σας αρέσει προτείνω να το δοκιμάσετε. Πάμε σε μαλλιά και όπως βλέπετε έχω καταφέρει και έχω βάψει τη ρίζα μου με απόλυτη επιτυχία κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό γιατί γενικά είμαι πολύ αδέξιος άνθρωπος και άνθρωπος που δεν έχει καθόλου υπομονή. Το έκανα όμως και το έκανα σε 10 μόλις λεπτά με το Roots Touch Up 10 από την Colestone. Καλύπτει τα λευκά, μια χαρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση, δεν μυρίζει, δεν με έτσουξε καθόλου. Και το έχω στην απόχρωση 6 που ταιριάζει σε σκούρες ξανθές αποχρώσεις. Δεν το έχω πια δηλαδή. Empty είναι. Αλλά ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν που προτείνω να το τσεκάρετε. Επίσης για μαλλιά χρησιμοποίησα μέχρι τέλους το συγκεκριμένο BB Glow Thermal Protection Mist από την Bumble & Bumble. Παιδιά, είναι ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο το ψεκάζω. Έχει λίγο. Α, δεν έχει. Το ψεκάζω στα μαλλιά μου κάθε φορά πριν κάνω styling γιατί είδα ότι κάπως είχαν αρχίσει να αφυδατώνονται όταν προσπαθούσα να κάνω αυτές τις χαλαρές μπούκλες χωρίς να τα ψεκάσω. Οπότε και τα προστατεύει και τα θρέφει και τους δίνει αυτή την ωραία γυαλάδα που έχουν στο τέλος. Επίσης ένα πάρα πολύ αγαπημένο, έχω ήδη παραγγείλει το καινούριο του γιατί δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι. Από χθες, προχθές, έχει ξεκινήσει 50% έκπτωση σε πάρα πολλά αγαπημένα brands, μπείτε να τα τσεκάρετε. Τελευταίο προϊόν για το οποίο θέλω να σας μιλήσω στην κατηγορία μαλλιά είναι το Nutri Plenish Shampoo από την Aveda. Παιδιά, αυτό είναι σίγουρα το πιο αγαπημένο μου από τα σαμπουάν τους. Θρέφει πάρα πολύ τα μαλλιά, πραγματικά νιώθεις την ενυδάτωση και νιώθεις αυτή την κομμωτηριακή ενυδάτωση στο σπίτι σου όταν το χρησιμοποιείς ειδικά σε συνδυασμό με το conditioner. Είναι φανταστικό, δίνει βαθιά ενυδάτωση όπως γράφει, έχει φανταστικά συστατικά και τέλεια μυρωδιά και ανυπομονώ να το ξαναπάρω. Αυτή τη στιγμή βέβαια έχω μια τεράστια συσκευασία από ένα άλλο σαμπουάν της Aveda και θα περιμένω να τελειώσει για να τηρήσω τους κανόνες του No Buy.
Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρένθεση, να πω ναι ότι συνεχίζω το no-buy, αλλά όταν μου τελειώνει ένα προϊόν το αντικαθιστώ και θα περάσω σε αυτά που αντικατέστησα. Θα περάσω σε αυτή εδώ τη μάσκα. Βασικά έχω δύο μάσκες. Να τι κι άλλη. Τη βρήκα. Λοιπόν, είναι και οι δύο από την Glam Glow. Η μία είναι η Super Mud και η άλλη είναι η Gravity Mud. Η Super Mud είναι μάσκα για πολύ βαθύ καθαρισμό της επιδερμίδας. Την κάνω μία με δύο φορές την εβδομάδα. Δεν χρειάζεται παραπάνω, πραγματικά. Αν έχετε ωστόσο πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, σας έχω ξαναπεί ότι μπορεί και να σας τσούξει και μπορεί και να σας κοκκινήσει λιγάκι. Πήρα αυτή εδώ τη συσκευασία από το Scarlett Beauty που είχε κυκλοφορήσει για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά και η διαφορά είναι αυτή στη συσκευασία μέσα και θα μπει κατευθείαν στο μπάνιο μου. Επίσης πήρα και την Gravity Mud, την Glitter εκδοχή που είχε έκπτωση 50%, νομίζω 20 ευρώ το πήρα και είναι full συσκευασία και εντελώς γνήσιο, το ξαναλέω, από το scarlettbeauty.gr. Δεν θα το ανοίξω αυτό. Συνεχίζω με την Pixi και το Glow Tonic, ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα της εταιρείας, με 5% γλυκολικό οξύ. Είναι ένα exfoliating toner, το οποίο κάνει απολέπιση και ξεφράζει τους πόρους, και 5% έχει και το αντίστοιχο της εταιρείας Alpha H, για το οποίο σας έχω μιλήσει και αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Το αντίστοιχο της Alpha H, όταν έχω πολύ καθαρή επιδερμίδα και απολεπισμένη, μου κάνει και ένα ελαφρό τσίμπημα, γαργάλιμα, και το νιώθω ότι είναι ένα τσίκ πιο δραστικό, παρόλο που έχει και εκείνο 5% γλυκολικό οξύ. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο απαλό, ίσως καλύτερο για εσάς που έχετε ευαίσθητες επιδερμίδες. Ωστόσο, εγώ θέλω να επιστρέψω στην Alpha H, εταιρεία που βρίσκουμε πλέον στην Ελλάδα και στα Sephora. Τι μου συνέβη όμως, και δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, έχουν αρχίσει και μου σπάνε τα νεύρα. Το προϊόν ήταν διαθέσιμο, το έβαλα στο καλάθι μου, μέχρι να πληρώσω δεν ήταν την πρώτη φορά, και αυτό γιατί έχει 50% έκπτωση και κάτι παίζει με τα εκπτωτικά τους προϊόντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Και άλλες δύο φορές, επειδή έγραψα το email μου να μου έρθει η ειδοποίηση, μου ήρθε email και μόλις μπήκα κατευθείαν να παραγγείλω το προϊόν, δεν ήταν διαθέσιμο. Τους έχω στείλει email, περιμένω να μου απαντήσουν, οπότε θα σας πω και την απάντησή τους, εάν και εφόσον υπάρξει, σε επόμενο βίντεο. Τι συμβαίνει με αυτά τα προϊόντα που σου έρχεται mail ότι είναι διαθέσιμα, αλλά μπαίνει στο site και δεν είναι? Γιατί η απάντηση που μου έδωσαν τηλεφωνικά την πρώτη φορά που τους κάλεσα ήταν ότι εγώ δεν πρόλαβα και άργησα και τα λίγα κομμάτια που είχαν πάλι σε stock εξαντλήθηκαν. Δεν με πείθηκε για κάποιο λόγο. Πάμε στην Bioderma και σε αυτό εδώ το νεράκι μισελέρ, το Sebium H2O, το οποίο μου αρέσει πολύ. Έχω ήδη άλλη μια συσκευασία, γιατί είχα αγοράσει διπλή συσκευασία από το Look Fantastic. Ξεβάφομαι με αυτό, το χρησιμοποιώ και το πρωί καμιά φορά όταν δεν θέλω να πλύνω το πρόσωπό μου με νερό. Ωστόσο, πρέπει, έμαθα τώρα τελευταία, να το ξεβγάζετε το νεράκι το μισελέρ, γιατί μπορεί, λέει, να σας δημιουργήσει ερεθισμό στην επιδερμίδα με τα πολύ δραστικά συστατικά που έχει. Ήρθε και ο Μέρλιν. Γεια σου, αγάπη μου. Έλα, κάτσε ήσυχος. Ακόμα ένα προϊόν μακιγιάζ για το οποίο νομίζω σας έχω ξαναμιλήσει και ήδη έχω παραγγείλει μία συσκευασία, γιατί αυτή εδώ τελείωσε. Είναι τα μαντιλάκια ρόδι καθαρισμού και τα μακιγιάζ από τον Κορέ. Μ' αρέσουν πολύ, μου αφήνουν την επιδερμίδα σε αρκετά καλή κατάσταση, γιατί πολλές φορές τα έχω στον καναπέ και ξεβάφουμε πολύ γρήγορα και περιμένω να τελειώσει αυτό που βλέπω, για παράδειγμα, για να έρθω να συνεχίσω τον καθαρισμό της επιδερμίδας μου στο μπάνιο. Και δεν βιάζομαι, δηλαδή με αφήνουν τόσο ενυδατωμένη όσο χρειάζομαι, για να μην νιώθω ότι με τραβάει το δέρμα μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα χρησιμοποιώ στα μάτια, γιατί θέλω το προϊόν με το οποίο ξεβάφουμε στα μάτια να είναι αρκετά υγρό, ώστε να μην τρίβω μια ώρα αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Ο Μέρλιν μόλις ήρθε και έκατσε πίσω μου. Ελπίζω να είναι και ήσυχος και καλό παιδί. Περνάω στα προϊόντα μακιγιάζ και φυσικά, αν παρακολουθείτε καιρό το κανάλι, θα ξέρετε την μεγάλη μου αγάπη για αυτό εδώ το προϊόν, Bronze and Glow από Natasha Denona. Το bronzer έχει ήδη τελειώσει, είναι αυτό που φοράω στο πρόσωπό μου, γιατί είχα αγοράσει δεύτερη συσκευασία, είχα προνοήσει πριν το no buy. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα τελειώσω το highlighter και ελπίζω η Natasha Denona να κυκλοφορήσει μόνο το bronzer, γιατί το highlighter έχει πάρα πολύ glitter και δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Δεύτερο προϊόν είναι αυτό εδώ από την Tarte, είναι η Filtered Light Setting Powder, μια πολύ λεπτοκομμένη πούδρα, την οποία λάτρεψα και χρησιμοποιούσα και κατά από τα μάτια και στο υπόλοιπο πρόσωπο, αλλά δεν θα την ξαναγοράσω γιατί έρχεται από Αμερική, δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στην Ελλάδα, και είμαι σίγουρη ότι μπορώ να βρω και άλλες πούδρες που να με ικανοποιούν. Ήδη έχω 2-3 ακόμα στη συλλογή μου και υπόψη μου. Πάμε σε ένα προϊόν για τα φρύδια, είναι το Brow Precise Fiber Filler από την Maybelline.
Το χρησιμοποίησα και το ευχαριστήθηκα μέχρι να χρησιμοποιήσω κάτι καλύτερο. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις την ύπαρξη καλύτερων προϊόντων για τα φρύδια, ναι, σου φαίνεται αρκετά καλό, παρόλο που έχει αυτό το πολύ περίεργο βουρτσάκι που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις οριζόντια και πρέπει πάντα να καθαρίζεις τη μυτούλα για να μην λερώνεσαι. Δεν θα το ξαναγοράσω, αυτή είναι η τελική έτοιμη γορία για το συγκεκριμένο. Άλλο ένα προϊόν για τα φρύδια είναι αυτό εδώ τη Start, το μολύβι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγεται. Το μολύβι μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το ίδιο και το διάφανο gel που έχει από την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πρακτικό προϊόν, αλλά δεν θα το αγοράσω για τους ίδιους λόγους που σας είπα πριν, ότι έρχεται από Αμερική. The Real από την Benefit, μία μάσκαρα που επίσης έχω χρησιμοποιήσει αρκετά. Θα έλεγα ότι είναι από τις αγαπημένες μου. Μου αρέσει και ο διαχωρισμός και το μήκος που δίνει στις βλεφαρίδες, αλλά επίσης δεν θα την ξαναγοράσω γιατί έχω αποκτήσει άλλες αγαπημένες αυτή τη στιγμή. Πάμε να περάσουμε στο τελευταίο προϊόν που έχει να κάνει με μακιγιάζ για να μπούμε στο μπάνιο μετά. Είναι φυσικά το Fix Plus από MAC. Ακόμα μία συσκευασία τελείωσε από τα πολύ αγαπημένα και για να σετάρετε το μακιγιάζ σας και για να ενυδατώνετε λίγο, να προετοιμάζετε την επιδερμίδα σας πριν ξεκινήσετε και για να ψεκάζετε τα πινέλα σας για να έχετε μεγαλύτερη απόδοση στις σκιές σας. Dettol, Soft on Skin, Hard on Dirt, Antibacterial, σαπούνι για τα χέρια. Όλο αυτό, παιδιά, το τελείωσα κατά τη διάρκεια της καραντίνας, είναι 750 ml. Σκεφτείτε πόσες φορές πλένω τα χέρια μου. Ευτυχώς είναι τόσο ωραίο προϊόν, πραγματικά, αυτό που λέει ισχύει, το Soft on Skin, και μου ξέρανε τα χέρια πολύ λιγότερο από άλλα προϊόντα, από άλλα σαπούνια, και σίγουρα πολύ λιγότερο από τα αντισεπτικά. Νομίζω ότι από εκεί την πάθαμε τη ζημιά οι περισσότεροι από εμάς. Πάμε σε αφρόλουτρο, χρησιμοποιήσα αυτό εδώ από Le Petit Marseillais, μάλιστα έχω ακόμα μια συσκευασία αυτή τη στιγμή, καβάντζα. Είναι αυτά που τα αγοράζει τις προσφορές, ξέρετε, 2-2. Γάλα γλυκού αμυγδάλου, εξαιρετικά απαλή σύνθεση και από τα πολύ αγαπημένα μου αρώματα και από τις πολύ αγαπημένες μου σαπουνάδες και γενικά μου φτιάχνει τη διάθεση το συγκεκριμένο αφρόλουτρο. Και τέλος, ένα απολυπιστικό σώματος, αυτό εδώ από την Aven, είναι το Gentle Body Scrub για ευαίσθητες επιδερμίδες. Πραγματικά, επειδή το χρησιμοποιεί μια φίλη μου που έχει πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, εγγυώμαι ότι είναι τέλειο για ευαίσθητες επιδερμίδες, έχει πολύ λεπτούς κόκκους μέσα και κάνει πάρα πολύ ωραία απολέπιση, αλλά δεν θα το ξαναγοράσω γιατί ήθελα να δοκιμάσω ένα νέο προϊόν που παρήγγειλα εχθές και θα σας πω ποιο είναι μόλις το παραλάβω για να αντικαταστήσω το συγκεκριμένο. Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό βίντεο, το οποίο γυρίστηκε με τα κόπων και βασάνων γιατί μία με διέκοπτε ο Μέρλιν, μία είχε πολύ φασαρία απ' έξω. Γενικά, τα καταφέραμε. Όπως πάντα, θέλω να μου πείτε αν σας κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον κάποιο από τα προϊόντα που σας έδειξα και θέλετε να το δοκιμάσετε. Και επίσης, αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα προϊόντα και πώς σας φάνηκε. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Καλές βόλτες με μέτρο από Δευτέρα που θα τελειώσει η καραντίνα. Πείτε μου ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε. Εγώ σίγουρα θα πάω στην κολλητή μου για να πιούμε ένα κρασάκι και να πούμε τα νέα μας από κοντά και αυτοπροσώπως, γιατί αυτό μου έχει λείψει πάρα πάρα πολύ. Και πολλά πολλά φιλιά από μένα. Θα σας δω στο επόμενο. Bye bye. Διάλειμμα. Οπα. Θα κάτσεις μαζί μας. Θα κάτσεις μαζί μας.